Ευτυχώς που υπάρχουν και μερικά χιουμοριστικά tweet και σκάει λίγο το χιλάκι μας, όπως εδώ του φίλου, ο οποίος υπογράφει Ντολμαδάκης και λέει: «Παιδιά, αληθεύει ότι ο Σόιμπλε θέλει να πλαστικοποιήσει το νέο μνημόνιο ώστε να μην σκίζεται τόσο εύκολα?» Λοιπόν, κάτι δεν πήρες απάντηση για την κοινωνική πολιτική. Ήθελα κάτι να του πω, αν μου επιτρέπει. Ναι, κύριε Λοβέρδο. Κάνατε μια αναφορά. Αυτό που λέτε για την ανάπτυξη που δεν θα υπάρξει, γιατί θα υπάρξει ύφεση. Για φαινόμενο ότι δεν θα υπάρξει. Ναι, είναι πια δεδομένο γιατί είμαστε στον Ιούνιο. Είναι πάρα πολύ αρνητικό και για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ανεργία και για τα ζητήματα που σχετίζονται με τα ασφαλιστικά ταμεία. Μα αυξήθηκε η ενέργεια, 26,6 είμαστε πλέον. Ναι, εν μέσω τουριστικής περίοδου. Και για αυτό που έχει να κάνει με το δημόσιο ταμείο, δηλαδή με τη δυνατότητα για κοινωνική πολιτική. Και προβλεπόταν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και από όλους τους διεθνείς οργανισμούς 3% ανάπτυξης για το 2015 και άλλα 3% για το 2016. Αυτά φύγανε τώρα. Να ρωτήσω τον κύριο Μητρόπουλο. Είπατε για κοινωνική πολιτική και ρώτησα πού θα βρεθούν τα κονδύλια από τη στιγμή που θα έχουμε σίγουρα εστέρηση εσόδων για το 2015 για να γίνει η κοινωνική πολιτική που έχει πει ο κύριος Τσίπρας. Αυτό. Απλά θέλω μια πιο συγκεκριμένη απάντηση. Εγώ επίσης δεν μίλησα για οικοδόμηση κοινωνικής πολιτικής. Τρομάζω επειδή ξέρω ότι απευθύνομαι σε νέους, σε σένα και σε όλους εδώ πέρα. Δεν ξέρω ποιοι εργάζεσαι, τι σπουδάζεις κλπ. Τρομάζω στην ιδέα, για πρώτη φορά στην ιστορία της αριστεράς, η αριστερά αντί να οικοδομεί το κοινωνικό κράτος, να μαζεύει χρήματα για το χρέος προς τους δανειστές. Με τρομάζει η ιδέα το ότι δεν θα βρούμε πόρους για να στηρίξουμε την ανεργία, για την απασχόληση, για να στηρίξουμε τις κοινωνικές υποδομές οι οποίες είναι κατεστραμμένες. Άρα λοιπόν έχετε δίκιο ότι πρέπει να εξευρεθούν πάση θυσία πόροι για να στηρίξουμε κυρίως ό,τι συνέχεται και στηρίζει την απασχόληση των νέων. Και αναφέρθηκα, κύριε Χατζηνικολάου, σε ένα παράδειγμα. Διότι κι εσείς εύκολα λέτε, ας δουλέψω χωρίς να έχω ασφάλιση. Έρχονται οι εργοδότες, λέει, τους εγκαλούμε και λένε, μα μας, οι ίδιοι μας το ζητήσατε. Και εύκολα λέτε να φύγουν οι πρόωρες συντάξεις. Αναφέρθηκα σε ένα παράδειγμα. Εάν όλοι οι Έλληνες πάνε στα Ελληνίδες, στα 62 με 12.000 έρση με παλαμβάνω και στα 67, εσείς δεν θα φτάσετε ποτέ στη σύνταξη. Γι' αυτό δεν πρέπει με ευκολία να δεχόσαστε και κάποιους θεσμούς που βεβαίως έχουν τις ακρότητές τους, τα 45 και τα 50 στη σύνταξη και τα 55, αλλά το υποχρεωτικό σε εσάς, με διαλυμένη την αγορά εργασίας, που είναι δύσκολο να φτάσετε στις 5.000 ένσημα, φανταστείτε όταν σας βάζουν τώρα τις 12.000 ένσημα, με τι δυσκολία, δηλαδή ποτέ δεν θα φτάσετε. Είναι δίκαιο όμως, κύριε Μητρόπουλε, το ασφαλιστικό σύστημα που έχουμε? Υπάρχει δικαιοσύνη? Όχι. Όταν υπάρχουν διαφορές, παράδειγμα, μεταξύ ιδιωτικού και δημοσίου τομέα συντάξεις, 5 ετών, 5 χρόνια νωρίτερα. Τι θέλω και να πω. Αυτοί που βγαίνουν σε πρόεδρες παίρνουν μεγαλύτερες συντάξεις. Θέλω να πω ότι δεν φταίει ο νέος να τον καταδικάζω να δουλεύει 40 χρόνια για μισθό 500 ευρώ και για σύνταξη 400 ευρώ. Κύριε, τον καταδικάζω. Ναι, αλλά αυξάνονται τις αυτό. Είναι 2 και 10 το πρωί. Να έχουμε άλλη μία ερώτηση και να κλείσουμε. Σας λέω μόνο ότι έχουμε ανακοίνωση από την κομμουνιστική τάση του ΣΥΡΙΖΑ με την οποία καλούνται από την κομμουνιστική τάση του ΣΥΡΙΖΑ οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να καταψηφίσουν την επερχόμενη μνημονιακή συμφωνία και ζητούν από τα όργανα του κόμματος έκτακτο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Mm. Ελάτε, παρακαλώ, το όνομά σας και το ερώτημα. Ναι, καλημέρα, γιατί τέτοια καλημέρα. Είναι Χρυσογιώργος ονομάζομαι. Ο κύριος Πρωθυπουργός σήμερα προσερχόμενος στις Βρυξέλλες είπε ότι θα καταθέσει μια πρόταση που θα επιτρέψει στην Ελλάδα να επιστρέψει, παίζουμε και με τις λέξεις, στην ανάπτυξη. Θα ήθελα να μου πείτε και κυρίως τους κυβερνητικούς εταίρους μία πρόταση από αυτές που έχουν δει το φως της δημοσιότητας που θα έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα. Διότι νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας ότι όλα αυτά είναι έντονα εφησιακά μέτρα. Όλα. Όλους οδηγούν όλα τα πάντα σε μείωση της αγοραστικής δύναμης. Τα μέτρα όλων μας. Ας απαντήσει ο κύριος Μαυραγάνης αυτή τη φορά. Θα έλεγα μια κουβέντα. Θα πείτε, ναι. Τα μέτρα που κι εγώ άκουσα είναι μέτρα που επιτείνουν την αποανάπτυξη και δεν δίνουν αυτή την ελπίδα που λέτε κι εσείς. Εύχομαι, πέρα από αυτά που ακούσαμε, τα οποία κι εγώ μου δημιουργούν απαρέσκεια, δεν μου αρέσουν, και εύχομαι να τα πολεμήσω, ότι να συνοδευτούν
και από μέτρα ανάπτυξης να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης κυρίως για τις νέες γενιές. Υπό αυτή την έννοια συμμερίζομαι τη δική σας άποψη και τον προβληματισμό. Κύριε Μαυραγάνη. Εγώ το είπα εξ αρχής. Εάν δεν υπάρξει στη συμφωνία, στο συνολικό πακέτο, απομείωση του χρέους και οπωσδήποτε επενδυτικό πρόγραμμα, επενδυτικό πακέτο, δεν υπάρχει περίπτωση ούτε για ανάπτυξη, ούτε για βιωσιμότητα της ελληνικής οικονομίας, αλλά ούτε και για βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους. Σε ένα χρόνο ή έξι μήνες θα είμαστε πάλι εδώ. Όπως τους πήγαιναν κάθε έξι μήνες για μείωση συντάξεων και μισθών 10% και χαιρόντουσαν κιόλας. Επειδή άκουσα όμως πολλά για τα κουρέματα. Ο κύριος Ρουμελιώτης, ο κύριος Πίτερ Ντόιλ, ο εκτελεστικός διευθυντής, ο κύριος Μπατίστα, κάναν όλοι δηλώσεις περί της αήθους, αλλά και νομικά ανεπίτρεπτης εξαιρέσεως από το κούρεμα των ομολόγων που διέθεταν γαλλικές και γερμανικές τράπεζες και εντελώς παράνομα το Δέλτα Νιτάφ, κατακαιρματίζοντας και το ίδιο του το καταστατικό. Επειδή άκουσα πολλούς να μιλούν για την ορθοδοξία των κανονισμών, προέβησε αυτή την κίνηση, δίνοντας ένα premium αήθες, επαναλαμβάνω, στις γαλλικές και γερμανικές τράπεζες. Και σήμερα εμείς καλούμαστε να πληρώσουμε αυτό το χρέος, γι' αυτό και επιμένουμε στην αναδιάρθρωσή του, το οποίο εν πολλής είναι χρέος που δημιουργήθηκε με ακριβώς διάτρηση αυτού του νομικού πλέγματος του ίδιου του Δέλτα Νιτάφ. Σας ευχαριστώ όλους θερμά. Ευχαριστούμε κυρίες και κύριοι και εσάς που ξενυχτήσατε και απόψε μαζί μας. Καλό ξημέρωμα.